Το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔ στηρίζει φυσικά τον αγώνα αυτό που γίνεται, το οποίο ξεκίνησε, η αφορμή ήταν από την Κυριακή, από τα επεισόδια της Κυριακής στην Αθήνα, σε ένα μεγαλειώδες συλλαλητηρίο πάνω από 20.000 άτομα, το οποίο ήταν αρκετά ειρηνικό και τελικά είδατε πως κατάντησε να διασπαστεί την αστυνομία. Το μήνυμα που δίνουμε και γιατί αγωνιζόμαστε σήμερα είναι για να δοθεί δικαίωση στα διαχρονικά προβλήματα που ταλανίζουν τα μέσα μαζικής συγκοινωνίας και δει το δυστύχημα που έγινε δυστυχώς, το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, και πραγματικά όλοι αυτοί οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτό το συλλαλητήριο σήμερα εκφράζουν την οργή τους και την αγανάκτησή τους για αυτό το συμβάν. Θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε το παιδί, θα μπορούσε να ήταν οποιοδήποτε παιδί, είτε μαθητής αυτή τη στιγμή ηλικίου, ο οποίος αύριο μεθαύριο θα είναι φοιτητής, και φυσικά όλοι εκφράζουμε ένα βαθύ προβληματισμό. Είμαστε ασφαλείς σε αυτή τη χώρα? Και εκεί μπαίνει τώρα κάτι άλλο, κάτι πολύ σοβαρό. Μήπως οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες σε αυτό το βωμό των κερδών είμαστε εμείς έρμεοι? Και εμείς ως ΑΔΔ και ως δημόσιος, ως δημόσιο και ως άνθρωποι οι οποίοι στηρίζουμε το δημόσιο χαρακτήρα όλων των αγαθών στην Ελλάδα, που ιδιωτικοποιούνται. Τελικά μπαίνει ένα μεγάλο ερωτηματικό, κυρία Δουλγεράκη. Όντως βελτιώνεται κάτι το οποίο πουλιέται σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες? Βελτιώνεται ενώ φεύγει από το δημόσιο και βλέπουμε συγκεκριμένα τα τρένα? Βελτιώνεται το νερό που αύριο μεθαύριο θα πουληθεί? Θα βελτιωθεί η ενέργεια? Γιατί βλέπουμε όλοι ότι φωνάζουμε για την ενέργεια, ότι πληρώνουμε υπέροχα ποσά. Τελικά τι βελτιώνεται σε αυτή τη χώρα με την ιδιωτικοποίηση? Και αυτό είναι το βασικό νόημα και αυτό είναι το βασικό πρόταγμα αυτή τη στιγμή του σημερινού συλλαλητηρίου. Τι βελτιώνεται με την ιδιωτικοποίηση? Έτσι. Και γι' αυτό κατεβαίνουμε και ξεκινάει αυτή η διαδήλωση σήμερα το συλλαλητήριο, η γενικότερη γενική απεργία, γιατί θα είναι μεγάλη απεργία και θα έχει και πολύ κόσμο, γιατί υπάρχει πολύ οργή. Και γι' αυτό ξεκινάει από την ΑΔΔ, γι' αυτό ξεκινάει από την εκτελεστική γραμματεία της ΑΔΔ από τα κεντρικά στην Αθήνα, διότι εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή το βάρος να σηκώσουμε και να διατρανώσουμε τη φωνή μας, να φωνάξουμε, γιατί να πάρθουν όλα αυτά από το δημόσιο χαρακτήρα και το κοινωνικό κράτος και να περάσουν σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. Και δεν είναι μόνο τα τρένα, σας είπα πριν. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Προχθές ήμουνα στον ΕΦΚΑ, στη γενική συνέλευση που είχαν. Έντονος ο προβληματισμός. Έχει πωληθεί μεγάλο μερίδιο της κοινωνικής μας ασφάλειας σε ξένα κεφάλαια. Έτσι, μιλάνε για το νερό. Τα νοσοκομεία, ξέρετε, έχουμε αντιδράσει τον τελευταίο μήνα. Γνωρίζετε τα συλλαλητήρια που κάναμε για τα νοσοκομεία. Είναι στην ουρά ασθενείς για ένα χρόνο. Γιατί δεν είναι υποστελεχωμένα τα νοσοκομεία από γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό. Τα σχολεία τα ίδια. Τώρα μας απειλούν και τους νεοδιόρισους που μας διορίσαν το 2021 και 2022 ότι αν δεν αξιολογηθούν δεν θα μπουν να διοριστούν. Δηλαδή, ξέρετε, ζούμε μια απειλή σε αυτό το δημόσιο πια και τα τελευταία χρόνια έχει στοχοποιηθεί αρκετά και έχει στοχοποιηθεί και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Και να θυμίσουμε και τα μνημόνια, τα οποία μας κόψανε και εντελώς τα δώρα. Γιατί τα βάζουμε όλα μαζί. Γιατί όλο αυτό το φάσμα μπαίνει στο φάσμα της ακρίβειας, αυτή η οργή εννοώ του κόσμου. Εντάξει, είναι η ανέχεια, είναι όλα αυτά τα οποία βιώνει ο καθένας μας, ο καθένας σας, αλλά βιώνουμε όλοι μας την καθημερινότητά μας, οι δυσκολίες, οι φόβοι, οι αγωνίες, το αύριο που δεν σχεδιάζεται, το όνειρο που δεν γίνεται, οι σπουδές των παιδιών, είναι πραγματικά όλα αυτά τα οποία, όπως είπατε, σας βγάζουν σήμερα στο δρόμο και κυρίως το πρώτο μήνυμα λέτε δικαίωση, διότι αυτά τα οποία έγιναν δικαίωση, και ακριβώς. Η τραγωδία στα Τέμπη πραγματικά δείχνει ποια είναι η γραμμή μας και πώς προχωράμε και πώς θα προχωράμε εάν δεν βελτιωθούμε. Είναι στις 11 το πρωί η συνάντηση στην Πλατεία Ελευθερίας. Ναι. Ακριβώς, και δώστε μου 15 δευτερόλεπτα να σας πω το εξής. Αν είναι εύκολο. Ξέρετε κάτι, η δικαιοσύνη είναι ένα σοβαρό θέμα πια στην Ελλάδα. Ξέρετε, πριν ένα μήνα, δεν θυμάμαι, νομίζω και πιο νωρίς, ο Άριος Πάγος έχει αποφασίσει
για το δικαίωμα της, τα ξένα φαντς να πάρουν την πρώτη, να μπουν σε μεπληστηριασμό και να πάρουν την πρώτη κατοικία. Αυτό αποφασίστηκε από τη δικαιοσύνη μέσα σε 2-3 εβδομάδες. Τώρα να πάρουν απόφαση άμεσα για ποιοι φταίνε για αυτό το τραγικό δυστύχημα. Αυτό είναι το μήνυμα. Αλλά εγώ θα ήθελα να κλείσω σε αυτό το οποίο λέτε εσείς, ότι ουδείς δικαιούται πλέον να λέει ότι δεν θυμάμαι. Καλημερίζω τον αντιπρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, τον κύριο Νίκο Γοκολάκη, γιατί είπαμε ότι η σημερινή κινητοποίηση, 24ωρη απεργία, έχει προκηρυχθεί από την ΑΔΔΗ, όπως επίσης και από τα μεγαλύτερα εργατικά κέντρα της χώρας. Βλέπε, ας πούμε, Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Λάρισα, Ιωάννινα, ομοσπονδίες και σωματεία. Καλημέρα, κύριε Κοκολάκη, τι κάνετε? Καλημέρα σας και εσάς και στους ακροατές σας. Να σας πραγματικά ακούσουμε. Πραγματικά πρέπει να συλληπιθούμε τις οικογένειες των θυμάτων από το τραγικό δυστύχημα που δυστυχώς είχαμε αρκετούς νεκρούς και νέα παιδιά. Ευχόμαστε υπομονή στους γονείς και παρηγοριά, και από εκεί θα ευχηθούμε επίσης γρήγορη ανάρρωση στους τραυματίες. Αυτό το οποίο σήμερα σας βγάζει στο δρόμο είναι αυτό που ακούγαμε και από τον κύριο Δερμιτζάκη, δηλαδή η τραγωδία και το αίτημα να μην υπάρξει συγκάλυψη των ευθυνών, κύριε Κοκολάκη. Σίγουρα είναι αυτός ο λόγος που διαμαρτυρόμαστε σήμερα και γίνονται αυτές οι απεργιακές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα, και το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου έχει προκηρύξει 24ωρη απεργία. Συμμετέχουμε και εμείς σαν Σωματείο Ξενοδοχοϊπαλλήλων, αλλά και όλα τα σωματεία της δύναμης του Εργατικού Κέντρου, είναι πραγματικά για να διαμαρτυρηθούμε για το τραγικό αυτό γεγονός που συνέβη, αυτή την τραγωδία που ευθύνη έχουν διαχρονικά όλα τα κόμματα, αλλά ιδιαίτερα η σημερινή κυβέρνηση. Εμείς πρέπει να πούμε ότι στο βωμό του κέρδους των ιδιωτικοποιήσεων είδαμε αυτά τα φαινόμενα με τραγικές δυστυχώς συνέπειες, να χάνονται ανθρώπινες ζωές. Ελπίσουμε ότι πρέπει να αποδοθούν ευθύνες παντού, σε όποιο κυβερνητικό, σε όλους αυτούς που πραγματικά έφεραν αυτή την κατάσταση στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Και όχι μόνο, από ό,τι ακούμε υπάρχει πρόβλημα και στα αεροδρόμια, υπάρχει παντού πρόβλημα, στους εργασιακούς χώρους υπάρχει πρόβλημα, πάντα ενοχεύει ο κίνδυνος για εργατικά ατυχήματα, ειδικά και στα ξενοδοχεία που αντιπροσωπεύω αυτό τον κλάδο. Πρέπει λοιπόν η πολιτεία να δούνε με άλλο μάτι πλέον και να μην θρηνήσουμε άλλα θύματα εξαιτίας της αμεροληψίας, γιατί αυτό κακά τα ψέματα ήταν ένα προτετελεσμένο γεγονός. Το περμένανε ότι θα συμβεί. Είναι κρίμα όμως να χάνονται νέοι άνθρωποι από αυτές τις αδικίες, από αυτά που η πολιτεία διαχρονικά δεν έκανε. Η πολιτεία κοιτάξει με άλλο μάτι τι είναι αυτό που θέλετε να πείτε? Ακούστε να δείτε, απλά είναι τα πράγματα. Ακούμε καθημερινά από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι υπήρχαν τα συστήματα ασφαλείας και δυστυχώς δεν τα αξιοποίησαν, ούτως ώστε να προλάβουν αυτό το δυστύχημα, και ήταν μέσα στις αποθήκες και δεν ξέρω εγώ και πού αλλού μπορεί να ήταν. Ήταν τα συμφέροντα των ιδιωτικών επιχειρήσεων στο βωμό του κέρδους και δεν προχωρούσαν να γίνεται με ασφάλεια τα οδικά μας δίκτυα, το σιδηροδρομικό δίκτυο. Άρα πρέπει να αποδοθούν ευθύνες σε όλους αυτούς που ευθύνονται για αυτή την κατάσταση.